Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα κατηγόρησε την Παρασκευή την Ουκρανία ότι εκτέλεσε εν ψυχρό περισσότερους από δέκα Ρώσους του πολέμου. Επιβεβαίωσε αυτό που η Μόσχα έλεγε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτε διαπράττουν αποτρόπαια εγκλήματα πολέμου και κακοποιήσει όλο αυτό το διάστημα του πολέμου. Το Υπουργείο επικαλέστηκε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα ρωσικά μέσα κοινωνική δικτύωση, το οποίο δείχνει την εκτέλεση Ρώσων στρατιωτών. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσω ούτε το βίντεο ούτε τον ισχυρισμό του Υπουργείου Άμυνα. Αυτή η βάναυση δολοφονία ρωσών στρατιωτικών δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το μοναδικό έγκλημα πολέμου, ανέφερε το Υπουργείο Άμυνα. Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από το Κίεβο στου ισχυρισμού τη Μόσχα. Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου, ισχυρισμού που η Ρωσία έχει αρνηθεί. Το βίντεο φαίνεται να δείχνει Ρώσου στρατιώτε. Να ξαπλώνουν στο έδαφο στη Μακεγεύκα, στην περιοχή Λουγάν τη Ανατολική Ουκρανία, αφού παραδόθηκαν σε ένοπλου άντρε με κίτρινε ταινίε στα χέρια. Στη συνέχεια ακούγονται πυροβολισμοί και το βίντεο ξαφνικά δείχνει τα πτώματα. Φαίνονται περίπου 12 πτώματα. Δεν ήταν σαφέ πότε γυρίστηκε το βίντεο ή ποιο το τράβηξε. Η Μόσχα απαιτεί από του διεθνεί οργανισμού να καταδικάσουν τον πυροβολισμό Ρώσων εχμαλώτων πολέμου και να διεξαγάγουν ενδελεχή έρευνα δήλωσε η εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Τα λόγια τη δίνονται στην ιστοσελίδα του πρακτορείου. Σύμφωνα με τη διπλωμάτισα, οι δυτικέ χώρε δεν έδωσαν σημασία σε στοιχεία για σκληρά και απάνθρωπα εγκλήματα από την Ουκρανική πλευρά εναντίον Ρώσων στρατιωτών. Η Ρωσία με τη σειρά τη έχει επανειλημμένα επισημάνει αυτό το πρόβλημα στην παγκόσμια κοινότητα. Οι ένοπλε δυνάμει τη Διανέμουν τακτικά βίντεο που δείχνουν τι δολοφονίε και τα βασανιστήριά του προ τη Σιζαχάροβα. Μιλάμε όχι μόνο για του μαχητέ του Αζόφ και άλλε ριζοσπαστικέ οργανώσει, αλλά και για το στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία που εκτελούν τι επίσημε εντολέ των διοικητών του. Η προσήλωσή του στη νεοναζιστική ιδεολογία και η εφαρμογή τη, οι αρχέ στην πράξη αποδεικνύουν πιστικά την εγκληματική ουσία του καθεστώτο που υπάρχει στην Ουκρανία εξήγησε η εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής. Τόνισε ότι θα εντοπιστούν όλοι οι δράστες και οι εμπλεκόμενοι. Κανείς δεν θα γλιτώσει την ανταπόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.